Γεια σας. Δεύτερο επεισόδιο του TechIoT Podcast και θα αναφερθώ στις βασικές διαφορές μεταξύ ενός virtual machine και ενός Docker container. Τέλος θα κάνω μια εισαγωγή σε ένα open source εργαλείο το οποίο θα αναλύσω σε επόμενο επεισόδιο. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχα αναφερθεί στην δημιουργία ενός virtual machine με την χρήση VMware Workstation. Στα notes του σημερινού επεισοδίου θα βρείτε link στο προσωπικό μου blog στο οποίο έχω ένα σχετικό guide με φωτογραφίες για την εγκατάσταση VMware Workstation καθώς και την δημιουργία ενός Virtual Machine με Ubuntu 20.10. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την διαφορά μεταξύ Virtual Machine ελληνιστή μιας εικονικής μηχανής και ενός Docker Container πρέπει να εξετάσουμε πώς δουλεύει ένα λειτουργικό σύστημα. Αυτό αποτελείται ουσιαστικά από δύο layers – το OS kernel, δηλαδή τον πυρήνα του λειτουργικού, και το application, οι εφαρμογέ. Ο πυρήνα επικοινωνεί με τη μνήμη του υπολογιστή και τη CPU, για παράδειγμα. Οι εφαρμογέ τρέχουν πάνω στον πυρήνα και βασίζονται από αυτόν. Ένα virtual machine καθώ και ένα Docker container είναι virtualization tools. Η ερώτηση είναι ποιο μέρο ενό λειτουργικού συστήματο το κάνουν virtualize. Το virtual machine κάνει virtualize και τα δύο layers. Ένα λειτουργικό σύστημα μέσα σε ένα λειτουργικό σύστημα, ουσιαστικά. Χρησιμοποιεί τον δικό του OS kernel και όχι τον OS kernel του host, δηλαδή του υπολογιστή που φιλοξενεί το virtual machine. Από την άλλη πλευρά, το docker, κάνει virtualize το application layer. Όταν κατεβάζει ένα docker image, αυτό εμπεριέχει το application layer του λειτουργικού, καθώς και άλλα εργαλεία που χρειάζονται και χρησιμοποιεί τον kernel του host. Τώρα μια μικρή παρένθεση. Το Docker Image είναι ένα αρχείο που κατεβάζουμε το οποίο διαθέτει αρκετά layers που χρειάζονται ώστε να εκτελεστεί ο κώδικας μέσα σε ένα Docker container. Αυτό το κατεβάζουμε από το Docker Hub repository. Υπάρχουν πολλά Docker repositories και θα μιλήσουμε στο μέλλον πώς να έχουμε ένα δικό μας στο σπίτι. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, μιας και η εταιρεία Docker από τις 2 Νοεμβρίου του 2020 έχει πλέον βάλει περιορισμό στο κατέβασμα ακόμα και για free χρήστες. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι για ένα μελλοντικό επεισόδιο όπου κάνει επιτακτική την ανάγκη ενό private repository, εφόσον μιλάμε για self-hosting και home lab. Γενώντα πίσω στο θέμα μα, βλέπουμε ότι μια βασική διαφορά είναι ότι ένα Docker container είναι κατά πολύ μικρότερο ενό virtual machine. Αν ακολουθήσετε τον οδηγό για τη δημιουργία ενός Ubuntu Virtual Machine, θα δημιουργηθεί ένα φάκελο με περίπου 8 GB. Μόνο και μόνο για το Virtual Machine, χωρί να σερβίρουμε μια υπηρεσία όπω ένα website. Την ίδια στιγμή, στο Docker Container θα μπορούσαμε να έχουμε ένα website με μερικά MB. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι το Docker Container ξεκινά και τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ένα Virtual Machine. Αυτό γιατί το Virtual Machine, όταν ξεκινάει, πρέπει να μπουτάρει το OS Kernel και να συνδεθεί με το hardware. Η τρίτη διαφορά είναι το Compatibility, συμβατότητα μπορείς να τρέξεις ένα Linux ή Mac σε ένα Windows ή το αντίστροφο. Οποιοδήποτε VM σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με το Docker Container. Αν έχεις ένα λειτουργικό με Windows Kernel και άρα Windows εφαρμογές, δεν μπορείς να τρέξεις ένα Linux application σε Docker. Αυτό ισχύει κυρίως για εκτόσεις Windows κάτω από το 10 και για παλιότερες εκδόσεις macOS. Πρέπει πρώτα να δεις αν ο host σου μπορεί να υποστηρίξει Docker natively, εγγενώς δηλαδή. Αυτέ ήταν οι διαφορέ μεταξύ VM και Docker container. Τώρα θα αναφερθώ σε ένα open source εργαλείο που θα εγκαταστήσουμε σε container στο επόμενο επεισόδιο και θα υπάρχει και link στο προσωπικό μου blog. Το όνομα αυτού Nextcloud. Το Nextcloud είναι ένα εργαλείο private cloud που είναι δωρεάν και αντικαθιστά πολλέ cloud υπηρεσίε. Ακούγοντα cloud, το μυαλό μα πηγαίνει σε Dropbox, OneDrive, iCloud και γενικά σε όλε online υπηρεσίε όπου μπορεί να αποθηκεύει τα αρχεία και να έχει πρόσβαση σε αυτά από παντού. Αυτέ οι υπηρεσίε public cloud έχουν περιορισμού στα free accounts και γεννάνε ερωτηματικά σχετικά με το privacy. Άρα, η χρήση private cloud μπορεί να είναι η λύση. Επίση, μερικέ φορέ, όπω πρόσφατα, με την ανακοίνωση τη Google για το Google Photos που δίνει τέρμα στι unlimited φωτογραφίε από 1η Ιουνίου του 2021, οι υπηρεσίε σου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και σου επιβάλλουν την τιμολογιακή πολιτική του. Προφανώ, αυτό δεν σημαίνει να μην τα χρησιμοποιούμε. Θα έλεγα ίσω ότι είναι αναγκαίο κακό και σε κάποιε περιπτώσει εταιρεών το να έχουν τα δεδομένα του στο cloud είναι σχεδόν μονόδρομο. Έχει πρόσβαση στα δεδομένα σου 24 ε, ώρε το 24ωρο, 7 μέρε την εβδομάδα, ολόκληρο τμήμα εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει internet outage και ότι υπάρχει ασφάλεια δεδομένων. Μια σειρά ατόμων δηλαδή έχει σκοπό εργασία την αποθήκευση και φύλαξη των δεδομένων σου. Βέβαια, όπω λέγεται στην αγορά, When something is free, you are the product. Σε βάζει σε σκέψει με το τι κερδίζουν που σου παρέχουν την υπηρεσία δωρεάν, σωστά. Σταματάει αυτή η σκέψη όμω όταν δίνει 100 ευρώ για ένα ή περισσότερα τεραμπάιτ. Άρα τελικά καταλήγουμε στην εξή ερώτηση: Ποια είναι τα αρχεία που θέλω να ανεβάσω στο public cloud, Υπάρχουν ευαίσθητα δεδομένα, Τι αντίκτυπο θα έχει εάν εκτεθούν τα δεδομένα μου ύστερα από μια επίθεση hacker ή ακόμη, ακόμη από ένα δυσαρεστημένο υπάλληλο τη εταιρεία hosting. Αυτά τα ζητήματα καθώ και η κατάσταση Next Cloud θα αναλυθούν στο επόμενο επεισόδιο. Θα αναφερθώ στην κατάσταση τόσο μέσα από το Ubuntu Virtual Machine όσο και σαν Docker Container στο Windows 10 μηχάνημα που έχουμε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σα και να φροντίζετε ο ένα τον άλλο.